Το Κυπριακό με βάση την τουρκική αδιαλαξία γύρω από την λύση των δύο κρατών, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει βασικό πεδίο προστριβών το επόμενο διάστημα. Ήδη ο Ερντογάν δήλωσε ότι πρόκειται να στείλει ισχυρά μηνύματα κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα ανήμερα της εισβολής του Ατήλα. Στο μικροσκόπιο θα θέσουμε τη συνάντηση αυτή στη συζήτησή μας με τον στρατηγό εναποστρατεία, κύριο Ιωάννη Ζούκα. Καλησπέρα, κύριε Ζούκα. Κινέζο τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Τι σηματοδοτεί, κύριε Ζούκα, η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα της Κύπρου 19 έως 20 Ιουλίου και τι εκτιμάτε για τα αποτελέσματα αυτής? Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη γίνεται σε μια ημερομηνία η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, για τον ελληνισμό, καθώς η 20 Ιουλίου είναι η μέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε στα 1974 η τουρκική εισβολή στη Βόρεια Κύπρο. Και συνέβησαν στη συνέχεια τα όσα συνέβησαν, με πιο τραγικό το διαχωρισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο βόρειο τμήμα, το οποίο είναι και κατεχόμενο τμήμα, και στο νότιο όπου ζουν οι Ελληνοκύπροι. Μάλιστα δε, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος οργανισμός να επιλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η τουρκική εκείνη ενέργεια χαρακτηρίστηκε και παραμένει έτσι χαρακτηριζόμενη ως εισβολή και κατοχή ξένου εδάφους από τους Τούρκους και εντολή προς τους Τούρκους να αποσυρθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Κάτι βέβαια που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Αυτή η επίσκεψη όμως του Τούρκου Προέδρου, και μάλιστα με έντονη προετοιμασία που έγινε αφού προχθές είχαμε την επίσκεψη του Οκτάη, του Αντιπροέδρου του τουρκικού κράτους, για να προετοιμάσει το έδαφος στη Βόρεια Κύπρο. Και τα όσα διακηρύσσονται μέσω δηλώσεων σημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την τουρκική πλευρά, όπως και για την ελληνοκυπριακή και γενικότερα για τον ελληνισμό, αυτή η επίσκεψη. Με βάση πάλι τα όσα έχουν διαδηλωθεί, κυρίως δημοσίως, αλλά και παρασκηνιακά, αλλά περιήλθαν σε γνώση μας, περιμένουμε το πρώτο να εμείνει η Τουρκία με νέα διακήρυξη στη λύση του Κυπριακού στη βάση του διαχωρισμού της Κύπρου σε δύο κράτη. Κάτι με την πρόταση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την αποδοχή την οποία έκανε όχι μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά το σύνολο, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και πολλών άλλων κρατών. Και η οποία πρόταση αυτή του ΟΗΕ που σήμερα έρχεται να μην την αποδέχεται η Τουρκία, προβλέπει η λύση του κυπριακού ζητήματος της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στο βορρά δηλαδή θα υπάρχουν και η τουρκοκυπριακή μειονότητα σήμερα στην Κύπρο, στο οι Ελληνοκύπροι, και οι δύο πλευρές θα έχουν ξεχωριστές ζώνες, αλλά θα είναι ενωμένες στα πλαίσια μιας ομοσπονδίας. Όχι συνομοσπονδίας που συνεπάγεται χαλαρή ένωση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ομοσπονδίας. Αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα θα έλεγα ότι ήταν αποδεκτό και από τις δύο πλευρές, και από τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους. Και μάλιστα προσέγγιζαν και οι τουρκικές, και οι ελληνικές και οι αγγλικές απόψεις, και αναφέρομαι σε τουρκικές, ελληνικές και αγγλικές, διότι τα τρία αυτά κράτη είναι εγγυήτριες δυνάμεις. Πλην όμως πρόσφατα ανατράπηκε αυτή η άποψη από την πλευρά της Τουρκίας και πλέον ξεκαθαρίζει η Τουρκία ότι εμείς τη μόνη λύση που αποδεχόμαστε είναι τη δημιουργία δύο ανεξαρτήτων κρατών χωρίς να υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ αυτών. Προβλέπουμε λοιπόν με βάση τα διακηρυχθέντα μέχρι τώρα ότι τις δύο αυτές μέρες που ο Ερντογάν 19 και 20 Ιουλίου θα βρίσκεται στο χώρο της Βορείου Κύπρου θα επαναλάβει με ένταση αυτή την άποψη των Τούρκων και πρόταση, θα έλεγα, των Τούρκων για λύση του Κυπριακού που είναι ξεκάθαρα αντίθετη με τις προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του αρμοδίου οργανισμού να επιλαμβάνεται και να λύνει τέτοια προβλήματα, αλλά δημιουργία κάποιων άλλων καταστάσεων και γεγονότων που θα συμβάλλουν στον πλήρη διαχωρισμό των δύο χώρων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων,
Με σημαντικότερα από αυτά θα έλεγα τα εξής. Προβλέπεται λοιπόν ότι η Τουρκία θα διακηρύξει την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Λευκόνικου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και θα εγκαταστήσει εκεί τα UAVs, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τα οποία θα επιδιώκει να ασκεί σημαντική γεωστρατηγική επίβλεψη, κυριαρχία θα λέγαμε στο συγκεκριμένο χώρο. Άλλο θέμα που με βάση διακηρύξεις εκτιμούμε ότι θα διακηρύξει ο Ερντογάν και θα προσπαθήσει να το θέσει σε λειτουργία. Το άνοιγμα της αμοχώς του και ειδικότερα θα ανοίξει τα βαρόσια τα οποία και τι προβλέπεται μέχρι την επίλυση του κυπριακού προβλήματος να παραμείνουν ακατοίκητα και με βάση τη λύση στη συνέχεια να γίνει εγκατάσταση πληθυσμού στην περιοχή, να αρχίσει το άνοιγμα των βαρουσίων και επιπλέον την έναρξη εγκατάστασης εκεί του Τουρκοκυπρίου. Το τρίτο και πολύ σημαντικό που απορρέει από δηλώσεις και εκτιμήσεις μας είναι ότι τη συγκεκριμένη περίοδο ο Τούρκος Πρόεδρος θα επαναφέρει στην επιφάνεια την επιδίωξή του να συνεχίσει τις ερευνητικές ενέργειες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στη συνέχεια και τη γεώτρηση. Μα γεώτρηση για εντοπισμό των αποθεμάτων και έναρξη εξόρυξης. Ένα δε στοιχείο που σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση την τουρκική πλευρά είναι το γεγονός ότι ήδη οι τρεις εταιρείες οι οποίες μετά από διαγωνισμό διεθνή της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακηρύχθηκαν μειοδότες και άρχισαν εργασίες εξόρυξης ενεργειακών κοιτασμάτων στην Κυπριακή ΑΟΣ, ήδη η Αμερικανική Exxon Mobil, η Γαλλική Total και η Ιταλική Eni είχαν σταματήσει από τον περασμένο χρόνο κυρίως λόγω της έντασης που επικράτησε στην περιοχή λόγω των τουρκικών προκλήσεων, της πανδημίας και του γεγονότος ότι οι τιμές των ενεργειακών αποθεμάτων και κυρίως του πετρελαίου είχαν πέσει, οι εταιρείες αυτές διακήρυξαν πρόσφατα ότι επανέρχονται για να συνεχίσουν τις γεωτρήσεις για τις οποίες πήραν νόμιμα το δικαίωμα γεωτρήσεων και ξόδεψαν χρήματα μέχρι τώρα και κάνανε ένα μέρος των γεωτρήσεων. Εκεί αναμένουμε με βάση τα μέχρι τώρα δηλωθέντα από την τουρκική πλευρά να έχουμε νέες προκλήσεις, καινούργιες δηλαδή ερευνητικές ενέργειες εκ μέρους των Τούρκων και επιπλέον έναρξη γεωτρήσεων. Κάτι δηλαδή που οξύνει ιδιαίτερα την κατάσταση στο κυπριακό ζήτημα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτά όλα όμως στηρίζονται σε μέχρι τώρα δηλώσεις της κυπριακής πλευράς και εκτιμήσεις που έχουμε κάνει. Περιμένουμε τη 19η και την 20η Ιουλίου για να δούμε την εξέλιξη στην πραγματική της φάση και όχι σε εκτιμήσεις. Κύριε Τζούκα, πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την τελευταία συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν και την τελευταία σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πράγματι, τον περασμένο μήνα και ειδικότερα 24 και 25 Ιουνίου είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της οποίας έγινε έντονη συζήτηση, την προκάλεσε η ελληνική και η κυπριακή πλευρά, γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις τουρκοκυπριακές σχέσεις. Επιπλέον, στην ίδια περίοδο έγιναν συζητήσεις συναφείς με τις ευρωπαϊκές σχέσεις με την Τουρκία, κυρίως εξαιτίας των θέσεων που έλαβε η Τουρκία και των απαιτήσεων που έχει για την υποστήριξη του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού προβλήματος. Στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυστηρές μεν παρεμβάσεις και συστάσεις προς την Τουρκία, δεν είδαμε όμως κανένα μέτρο να λαμβάνεται σε βάρος της Τουρκίας. Μάλιστα δε στον τομέα που αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη διάθεση ποσού περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ στην τουρκική πλευρά για να συνεχίσει να κρατάει εκεί τους μετανάστες και πρόσφυγες που προέρχονται από οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου, αλλά εισέρχονται στην Τουρκία, και να μην τους προωθεί περαιτέρω προς την Ευρώπη. Θα τους αντιμετωπίζει δε με βάση το διεθνές δίκαιο, και η υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, η επιβίωση δηλαδή, θα εξασφαλίζεται με αυτά τα ποσά που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε. Αλλά τι διαπιστώνεται στον τομέα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το περασμένο καλοκαίρι στο χώρο του Αιγαίου και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου είχαμε έντονη δραστηριότητα στο πεδίο πλέον και όχι σε λεκτικό επίπεδο, και κινδύνους ακόμα και ύπαρξη δημιουργίας θερμών επεισοδίων ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά. Από τότε ακολούθησαν 4 συσκέψεις κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκτώβριο η μία, Δεκέμβριο η άλλη, Μάρτιο η τρίτη, η τέταρτη, τον περασμένο Ιούνιο αυτή που τη θεωρούμε η τελευταία. Σε όλες αυτές έγιναν έντονες συστάσεις προς την Τουρκία, αλλά κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί ουσιαστικό για να καταλάβει η Τουρκία ότι έχει να κάνει. Όχι με την Ελλάδα όταν δημιουργεί προβλήματα ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος, άμεσο ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος, αλλά έχει να κάνει με ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τελευταίες συστάσεις τι δείχνουν? Αυτές που έγιναν δηλαδή 24 και 25 Ιουνίου που μας πέρασε στην τελευταία σύσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν ότι όντως η Τουρκία έχει πάρει το μήνυμα, όντως στον τομέα των ελληνοτουρκικών υπάρχει μια κάποια ηρεμία και η εκτίμηση ότι με βάση και τα συζητηθέντα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν στην τελευταία συνάντησή τους θα υπάρξει ένα ήρεμο καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πλην όμως δεν διασφαλίζεται τίποτα μακροπρόθεσμα. Μόνον με λόγια ή με προειδοποιήσεις, που έγιναν τέτοιες προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχθές μάλιστα η Φόντερ Λάιεν βρισκόμενη στην Κύπρο, απευθυνόμενη προς την Τουρκία, της είπε ξεκάθαρα: σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λύση του κυπριακού προβλήματος διαφορετική από αυτή που προτείνει ο ΟΗΕ, και είναι λύση στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά της περίοδου Ερντογάν να θεωρεί επαρκή αυτά τα μέτρα και να προσαρμόζεται. Προς το παρόν βέβαια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κάποια φάση σχετικής, θα έλεγα, όχι ηρεμίας, αλλά έλλειψης ενεργειών επί του πεδίου. Σε λεκτικό επίπεδο εξακολουθούν από την τουρκική πλευρά να υπάρχουν σημαντικές δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις δημιουργούν μέχρι και ακρότητες. Ανατρέπουν πραγματικότητες που συνέβησαν στο παρελθόν ή συμβαίνουν τώρα, μέχρι που θεωρεί την Ελλάδα ότι κακώς η Ελλάδα, είχαμε και δηλώσεις και υποδείξεις πρόσφατα από τον Υπουργό Αμήνης της Τουρκίας, κακώς η Ελλάδα εφαρμόζει εξοπλιστικό πρόγραμμα, πρόκειται να προμηθευτεί τα Ραφάλ, τα γαλλικά που είναι πολύ υψηλού επίπεδου αεροσκάφη, ή και άλλες ενέργειες, όπως και υποδείξεις τυχόν προβλήματα που έχουμε, λέει, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να τα λύσουμε μεταξύ μας και μην επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ελεκτικό λοιπόν επίπεδο εξακολουθεί η Τουρκία να παραμένει σε προκλητική, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπερβαίνει κάποια όρια, επί του πεδίου μέχρι στιγμής τουλάχιστον μετά τη συνάντηση την τελευταία Μητσοτάκη-Ερντογάν και την τελευταία σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κάποια ηρεμία και ελπίζουμε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι σε αντίθεση με το περσινό. Κύριε Ζούκα, πώς διαμορφώνονται σήμερα οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και κυρίως μετά τη γνωστή γερμανική στάση? Είναι γεγονός ότι σε λεκτικό επίπεδο, θα επανέλθω πάλι στη φράση λεκτικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές περιπτώσεις έχει ταχθεί όχι απλώς υπέρ των ελληνικών και κυπριακών θέσεων, αφού οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι απλώς μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και μέλη της Ευρωζώνης. Τάχθηκε υπέρ των ελληνικών θέσεων, επανειλημμένως. Πλην όμως θα επαναλάβω ότι
έχοντας να κάνουμε με μια Τουρκία της περίοδου Ερντογάν, όπου τα λόγια έρχονται και παρέρχονται, λέγονται χωρίς να φέρνουν τοποθετό αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις, για να μην πω στις περισσότερες περιπτώσεις, εκεί βλέπουμε κάποια διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? 4 προανέφερα στο προηγούμενο ερώτημα μας, τις 4 συσκέψεις κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Περιοριζόταν μόνον σε λεκτικές παρεμβάσεις. Δεν είδαμε καμία λήψη μέτρων και κυρίως στην επιβολή κυρώσεων, κάτι που θα πονούσε ιδιαίτερα την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Αυτό δεν το είδαμε. Ενώ απέναντίας είδαμε στην αμερικανική πλευρά, για άλλους λόγους, όχι εξαιτίας των ελληνοτουρκικών ή των τουρκοκυπριακών θεμάτων, να προχωρεί και σε λήψη μέτρων, όπως είναι η ακύρωση ή υλοποίηση του προγράμματος των F-35, όπως είναι η απέτηση να σταματήσει κάθε ενέργεια ανάπτυξης των πυράβλων S-400 και ούτω καθεξής, όπως είναι κάποιες άλλες οικονομικές κυρώσεις που αφορούν στην απαγόρευση συγκεκριμένων προσώπων Τούρκων να ταξιδέψουν προς την Αμερικανική χώρα. Αυτά στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα είδαμε. Και έχουμε ξεκάθαρες ενδείξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις θα έλεγα και αποδείξεις, ότι κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει σε διμερές επίπεδο, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά σε επίπεδο χώρας με την Τουρκία, κλασικό παράδειγμα είναι η Γερμανία, ιδιαίτερα στενές σχέσεις κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Και εκεί έχουμε τη σύγκρουση αυτών των χωρών ανάμεσα στη θέση που πρέπει να κρατήσουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι Τουρκίας και στη θέση που πρέπει να στηρίξουν και να υπερασπιστούν στα πλαίσια της σχέσης της συγκεκριμένης χώρας με την Τουρκία. Και εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται. Γι' αυτό δεν θα έλεγα ότι προς το παρόν τουλάχιστον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας δεν είμαστε απλό μέλος, θα επαναλάβω, είμαστε και μέλος της Ευρωζώνης, ορισμένες χώρες τηρούν μια στάση που μας κάνουν να μην είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δίπλα μας, πολύ δε περισσότερο αν χρειαστεί και περιέλθουμε σε κατάσταση ακραία, θα έχουμε και την δυναμική τους υποστήριξη. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες επ' αυτού. Κύριε Ζούκα, θα ήθελα, κλείνοντας, και ένα δικό σας σχόλιο για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την ΤΕΞ. Πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης, η οποία συνθήκη της Λοζάνης έχει υπογραφεί από πολλά κράτη της περίοδου εκείνης, δηλαδή του 1923, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται η Ελλάδα και η Τουρκία. Ξεκαθαρίζει πλήρως και σαφώς η συνθήκη αυτή ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια μουσουλμανική μειονότητα η οποία κατοικεί σε μόνιμη βάση στην περιοχή της Θράκης. Η μειονότητα αυτή χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα ως μουσουλμανική και τίποτα άλλο. Οι τουρκογενείς, αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν ρίζες τουρκικές εκ των μουσουλμάνων της Τράκης, δημιούργησαν κάποιο σύνδεσμο και αποκάλεσαν αυτόν τον σύνδεσμο ως σύνδεσμο Τούρκων της Τράκης. Κάτι το οποίο έρχεται σε ξεκάθαρη αντίθεση με τη σύμβαση την οποία υπέγραψε και η Ελλάδα και η Τουρκία, και η οποία σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπει την ύπαρξη τέτοιες μειονότητες στη Θράκη. Έρχεται το ανώτατο δικαστήριο της ελληνικής δικαιοσύνης, ο Άριος Πάγος, ο οποίος αποφαίνεται τελεσίδικα ότι κανένα σωματείο, ομάδα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να πάρει το χαρακτηρισμό τουρκικής, τουρκικό ή ό,τι άλλο, που να ξεχωρίζει, να διαφοροποιεί τη σύνθεση της μειονότητας που έχουμε στη Θράκη από αυτή που έχει τον τίτλο «Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης».
Αυτό, αυτή η τελεσίδικη απόφαση φαίνεται ότι δυσαρέστησε ορισμένους από τους παράγοντες της μειονότητας με τουρκικές καταβολές που υπάρχουν στην περιοχή της Τράκης και οι άνθρωποι αυτοί κατεβήκαν σε διαδήλωση. Ήρθαν δηλαδή να εναντιωθούν σε τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ελλαδικού Χώρου. Δεν αποδέχονται δηλαδή μια δικαστική απόφαση που λήφθηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι τελεσίδικη, είναι υποχρεωτική για όλους, όπως και η τήρησή της επιβάλλει στον καθέναν Έλληνα πολίτη, αφού αποτελούμε μια νομοκρατούμενη και δημοκρατική χώρα, να, όχι απλώς να τη σέβεται, αλλά και να την εφαρμόζει. Όποιος δε είτε βρίσκεται στο χώρο της Τράκης, είτε στην Τουρκία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαφοροποιήσει την ονομασία της συγκεκριμένης μειονότητας, θα του έλεγα ότι να πάει αμέσως και να διαβάσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Και από εκεί θα καταλάβει και θα εφαρμόσει, θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει, αφού η Ελλάδα είναι νομοκρατούμενο κράτος, την πραγματική ονομασία αυτής της μειονότητας που είναι Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης. Όποιος δεν το έκανε, δεν τη διάβασε, να τη διαβάσει. Όποιος τη διάβασε και δεν αποδέχεται αυτό, τότε προσπαθεί να παραποιήσει, να παραβιάσει όχι μόνο τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και μια δικαστική απόφαση ανωτάτου ελληνικού δικαστηρίου. Θα έλεγα ότι στους περισσότερους από αυτούς που αμφισβητούν την ονομασία της συγκεκριμένης μειονότητας και της οργάνωσης του σωματείου που έχουν δημιουργήσει κλπ. Είναι σκόπιμοι, κάποιοι άλλοι δε ενδεχομένως είναι αδιάβαστοι να διαβάσουν τη συνθήκη της Λοζάνης και την απόφαση της, του Αρείου Πάγου και να προσαρμοστούν στα δεδομένα αυτά. Κάθε άλλη άποψη είναι όχι μόνον παράνομη, αλλά δημιουργεί και καταστάσεις μέχρι και θα έλεγα εντάσεων παραπόδεσης λειτουργίας της των Ελλήνων πολιτών, καθώσον και τα μέλη αυτής της οργάνωσης εμείς τα αποδεχόμεθα ως Έλληνες πολίτες και τους συμπεριφερόμεθα εξίσου καλά με την ίδια ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συμπεριφερόμεθα το σύνολο των υπολείπων Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούκα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κινέζου, τόσο για την πρόσκληση όσο και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σας.